Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μιχάλη Τρεμόπουλο αναφέρεται μεταξύ άλλων. Η Μητροπολιτική Επιτροπή, παρόλα τα τεκμηριωμένα στοιχεία περί του αντιθέτου, ενέκρινε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αποκατάσταση τοπίου με τη μέθοδο τη υγειονομική ταφή σε χωράφια τη Γέφυρα Θεσσαλονίκη για απόθεση 600.000 τόνων βιομηχανικών αποβλήτων τη πολυεθνική εταιρεία Τόσο Ελλά. Στην ουσία, αναφέρεται στην ανακοίνωση, με διάφορα τρίκ δημιουργούν ένα χιτά βιομηχανικών αποβλήτων από το παράθυρο. Τέτοιο χιτά, μη επικίνδυνων ή χιτέα βέβαια, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον δύο σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει. Γι' αυτό και ήταν καταδικαστική η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Ελλάδα αναφορικά με το ζήτημα της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων. Η εισήγηση τη Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία αναφέρει ότι το παραγόμενο υποπροϊόν είναι αδρανοποιημένο και αποθηκεύεται προσωρινά εντό του οικοπαίδου τη εταιρεία. Αυτό το προσωρινά, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ισχύει δεκαετίε τώρα. Στην εισήγηση αναφέρεται επίση ότι το παραγόμενο υποπροϊόν θα είναι 23.000 τόνοι το χρόνο. Όμω από τα στοιχεία τη εταιρεία φαίνεται ότι οι αποθηκευμένε ποσότητε είναι για κάθε χρόνο πάνω από 50.000 και φτάνουν μέχρι και του 67.000 τόνου. Ο χώρο ταφής θα είναι κάποια χωράφια που παλαιότερα ήταν αμορυχία και στα οποία η αμοληψία έφτασε παράνομα σε μεγάλο βάθο. Και αντί να αποκαταστήσουν, αναφέρει ο κ. Τρεμόπουλο, στην περιοχή μετά την εξάντλησή τη, τη δίνουν σε μια εταιρεία για χιτά βιομηχανικών αποβλήτων με πλήθο βαρέων μετάλλων, αντιμόνιο, αρσενικό, κάδμιο, χρόνιο, χαλκό, μόλιβδο. Και αυτό τη στιγμή που η περιοχή που επέλεξαν να τα εναποθέσουν είναι 400 μέτρα δυτικά από προστατευόμενη περιοχή Νατούρα, σε ακτίνα 100 μέτρων υπάρχουν βιοκαλλιέργειες, πολλέ γεωτρήσει άρδευση αμπελιών, λαχανικών, κυπευτικών, μποστάνια και άλλε καλλιέργειε, 400 μέτρα ανατολικά υπάρχει γεώτρηση ίδρευση τη ΔΕΙΑ και 400 μέτρα δυτικά υπάρχουν γεωτρήσει τη ΕΙΑΘ, από τι οποίε ιδρεύεται η Θεσσαλονίκη. Το ότι υπάρχει κίνδυνο, καταλήγει στην ανακοίνωση ο κ. Τρεμόπουλο, φαίνεται και από το ότι σχεδιάζεται μια σειρά από μέτρα στεγάνωση του χώρου, γίνεται λόγο για πιθανή κατασκευαστική αστοχία με αποτέλεσμα την υπερχείληση των στραγγιδίων από τα φρεάτια και απαιτείται ακόμη και έκπληξη των τροχών των απορριμματοφόρων.